Περισσότερα για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό θα μας πει η καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθύντρια του προγράμματος, κυρία Κυριακούλα Παπαδημητρίου, η οποία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλημέρα, κυρία Σαμολαδά. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές μας. Ευχαριστώ και εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε. Συγχαρητήρια για αυτό το μεταπτυχιακό που πραγματικά έχει το βλέμμα του στραμμένο στην επόμενη μέρα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι τα χαρακτηριστικά του μεταπτυχιακού προγράμματος, σε ποιους απευθύνεται και μέχρι πότε είναι. Ναι. Είναι αλήθεια ότι ξεκινήσαμε αυτό το πρόγραμμα για τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό ακριβώς προσπαθώντας να απαντήσουμε στα ενδιαφέροντα της κοινωνίας μας, τα οποία είναι πολύ έντονα για αυτό το είδος του τουρισμού, το οποίο είναι ένα εναλλακτικό είδος, διαφέρει από τον γνωστό μας γενικό τουρισμό και έχει τις ιδιαιτερότητές του. Είναι ένα αντικείμενο στο οποίο μπορούσε το τμήμα μας με το γνωστικό αντικείμενο το θεολογικό, πάνω στην θεολογία, την κοινωνική και τον χριστιανικό πολιτισμό δηλαδή, μπορούσε να ανταποκριθεί. Έτσι σκεφτήκαμε, συνεργαστήκαμε με το τμήμα της Διοίκησης Οργανισμών Μάρκετινγκ και Τουρισμού του Διεθνούς Πανεπιστημίου, ώστε να δημιουργήσουμε ένα κατά το δυνατόν ολοκληρωμένο πρόγραμμα που να συνδέει τη θεολογία και γενικότερα το πανεπιστήμιο με την κοινωνία και συγχρόνως να προσφέρει την ακαδημαϊκή γνώση και έρευνα για την προώθηση και την ανάπτυξη σχετικών στόχων. Το πρόγραμμά μας έχει πολύ έτσι, σημαντικά θα έλεγα χαρακτηριστικά. Καταρχήν είναι διιδρυματικό, ήδη έχω πει, μεταξύ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και από δύο τμήματα κατεξοχήν αντιπροσωπευτικά για το χώρο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού, συμπληρωματικά απόλυτα θα έλεγα, ένα τμήμα θεολογικό και ένα τμήμα τουριστικό. Έτσι καλύπτει τους δύο μεγάλους πυλώνες αυτού του αντικειμένου, του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού δηλαδή, τη θεολογική γνώση αλλά και την τουριστική δεξιότητα η οποία απαιτείται να υπάρχει σε ένα πρόσωπο που θέλει να έχει εξειδικευμένες έτσι, γνώσεις και δεξιότητες σε αυτόν τον τομέα. Κατά δεύτερον, το δεύτερο σημαντικό χαρακτηριστικό του προγράμματός μας νομίζω είναι ότι στοχεύει αποκλειστικά, εστιάζει στο αντικείμενο του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού και όχι σε κάποια άλλη πλευρά του τουρισμού ή σε κάποια συνδυασμένη με άλλα πράγματα πλευρά του θρησκευτικού τουρισμού. Από αυτή την άποψη το πρόγραμμά μας είναι καινοτόμο και θα έλεγα και μοναδικό. Έχει μοναδικά χαρακτηριστικά καθώς εστιάζει ακριβώς σε αυτό το αντικείμενο. Το οποίο αντικείμενο, κυρία Σαμολαδά, έχει όπως είπα ιδιαιτερότητες που πρέπει να λάβουμε υπόψη και συνήθως δεν λαμβάνονται διότι δεν υπάρχει κατάλληλη εκπαίδευση βέβαια σήμερα στην αγορά, ας μιλήσω κι εγώ. Ναι, έτσι όπως το λέτε. Έτσι όπως το λέτε, ναι. Και γι' αυτό αξίζουν πραγματικά θερμά συγχαρητήρια για τη σύλληψη της ιδέας, για την υλοποίηση που δημιουργήσετε αυτό το μεταπτυχιακό. Γιατί όταν λέμε ότι ο τουρισμός στη χώρα μας αποτελεί τη βαριά βιομηχανία, πρέπει και οι υπηρεσίες που παρέχουμε να είναι αντίστοιχες. Και οι υπηρεσίες δεν είναι μόνο τα ξενοδοχειακά καταλήματα ή η εστίαση. Είναι η πραγματική εμπειρία που προσφέρουμε στους ανθρώπους που αποφασίζουν να επισκεφθούν τη χώρα μας. Και η χώρα μας είναι μια πολύ πλούσια χώρα σε θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, με φοβερή ιστορία, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και είναι πολύ κρίμα να έρχονται άνθρωποι ή και εντός εσωτερικά ταξίδια να γίνονται και να μένουν αυτές οι επισκέψεις
ας το θέσω έτσι απλά, αυτές οι εξορμήσεις, επιφανειακά επισκεπτόμενοι κάποια μονή ή κάτι, κάτι αντίστοιχο, και να μας μένει τελικά αναμνηστικό μόνο ένα κομποσκήνι ή ένα κερί που ανάψαμε. Ενώ έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω, και θα θέλαμε οι υπηρεσίες αυτές που μας παρέχονται να είναι πραγματικά υψηλού επίπεδου, όπως αυτές που θα αποκτήσουν ως εφόδια οι άνθρωποι που θα παρακολουθήσουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. Ναι, διότι πράγματι, αν από την εμπειρία μας, αν δούμε ή αν έχουμε συμμετάσχει σε τέτοιου είδους περιηγήσεις, βλέπουμε ότι από τη μια λείπει η θεολογική γνώση που είναι απαραίτητη για τον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό. Για να μην φεύγουμε από αυτά τα μνημεία, τα θρησκευτικά μνημεία, με επιφανειακές απλώς αναμνήσεις. Να γνωρίζουμε σε αυτή την εκκλησία τι συνέβη, ποιες οικουμενικές συνόδους, ποια μεγάλα γεγονότα. Έχουμε στην Θεσσαλονίκη τόσους βυζαντινούς ναούς που συνδέονται με τα κινήματα, τα κινήματα των νηπτικών πατέρων, με τον Γρηγόριο Παλαμά. Να μην είναι άγνωστα αυτά σε κάποιον που έρχεται ακριβώς με το ειδικό ενδιαφέρον να μάθει για τα θρησκευτικά μνημεία και όχι απλώς να δει μια εκκλησία, η οποία ασφαλώς είναι και πολιτισμικό μνημείο και ασφαλώς δίνουμε και τέτοιες γνώσεις πολιτισμικής πληροφορίας, αλλά είναι πρωτίστως, εφόσον είναι θρησκευτικό μνημείο, φορτωμένο με θεολογικές μνήμες. Και κάθε επίσκεψη ενός θρησκευτικού τουρίστα αποτελεί γι' αυτόν ένα μάθημα, κυρία Σαμολαδά, και θέλει να είναι ένα μάθημα ιστορίας, θεολογίας και επίσης και ένα μάθημα το οποίο τον συνδέει, αν είναι Έλληνας, αν Ορθόδοξος, μπορεί να είναι και από τα Βαλκάνια, με την Ορθόδοξη Ευλάβεια και πίστη να έρχεται να προσκυνήσει, γιατί μιλάμε για προσκυνηματικό τουρισμό τα μνημεία. Ένας τέτοιος περιηγητής θέλει να ερμηνεύσει κιόλας το μνημείο, να πληροφορηθεί, να ερμηνεύσει και να συνδέσει αυτό το μνημείο με την πίστη του. Και μάλιστα αν είναι Έλληνας, όπως είπα, να το συνδέσει και με την ιστορία μας. Γιατί η ιστορία μας συνδέεται άμεσα με την πίστη μας. Βέβαια, καθοριστικό ρόλο. Όλα αυτά, και σημαντικό. Θα έτσι. Κάποιος, αν δεν εκπαιδευτεί να τα μάθει. Αφενός λοιπόν δεν έχουν τη θεολογική γνώση. Γνωστή μας, συνήθως υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Αφετέρου, άλλοι που έχουν κάποια θεολογική γνώση, γιατί έχουν σπουδάσει σχετικά, δεν έχουν την τουριστική δεξιότητα όμως. Πώς να αξιοποιήσουν. Εξαιρετικό το πάντρεμα που έχετε κάνει, κυρία Παπαδημητρίου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Να προσφέρουμε και τη θεολογική γνώση και την τουριστική δεξιότητα. Μέχρι πότε, κυρία Παπαδημητρίου, είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό? Οι αιτήσεις για την προσφυγή. Πρέπει να κλείσω λίγο γρήγορα, σας παρακαλώ. Ναι, έχει δοθεί μια παράταση. Ήταν μέχρι τις 15, μέχρι την Καθαρή Δευτέρα. Λόγω της Καθαρής Δευτέρας και λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος, πάμε μέχρι τέλη Μαρτίου, 30 Μαρτίου. Οι πληροφορίες όλες μπορούν να βρεθούν από όποιον ενδιαφέρεται στην ιστοσελίδα μας του Θρησκευτικός και προσκυνηματικός τουρισμός, με αυτό το όνομα, ή στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, όπου έχουμε στις ανακοινώσεις πώς γίνεται ηλεκτρονικά η εγγραφή και όλες τις. Ευχαριστώ θερμά, κυρία Παπαδημητρίου, και πάλι συγχαρητήρια. Καλημέρα.